Μια σειρά περιστατικών στη Μιτιλίνη με τουρκικέ ακτιορρού κάνει λόγο το λιμενικό. Η ακρίβεια ενημερώνει πω στι πρώτε πρωινέ ώρε, στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά τη Λέσβου, τουρκική ακτεωρό εισήλθε εντό των ελληνικών χωρικών υδάτων και παρενόχλησε περιπολικό σκάφο. Επίση, σε δεύτερο περιστατικό, στην ίδια θαλάσσια περιοχή την Παρασκευή, πρώτε πρωινέ ώρε, λέμβο με αλλοδαπού επεβαίνοντε, επιχείρησε να εισέλθει στα ελληνικά χωρικά ύδατα συνοδεία τουρκική ακτεωρού, η οποία και εντοπίστηκε από το πλοίο ανοιχτή θαλάσση λιμενικού σώματο ελληνική ακτοφυλακή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λεμενικού, πρωινέ ώρε σήμερα στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά τη Λέσβουρ, τουρκική ακτεωρό εισήλθε εντό των ελληνικών χωρικών υδάτων και παρενόχλησε περιπολικό σκάφο τη ελληνική ακτοφυλακή, πραγματοποιώντα επικίνδυνου ελιγμού σε βάρο του, όπω φαίνεται και στο σχετικά βίντεο. Παράλληλα, σε δεύτερο περιστατικό, στην ίδια θαλάσσια περιοχή, πρώτε πρωινέ ώρε, Λέμβο με αλλοδαπού επιβαίνοντε επιχείρησε να εισέλθει στα ελληνικά χωρικά ύδατα, συνοδεία τουρκική ακτεωρού, η οποία και εντοπίστηκε από πλοίο ανοικτή θαλάσση λιμενικού σώματο Ελληνική το Πραγματοποιήθηκαν επανελειμμένε προσπάθειε επικοινωνία από το πλοίο ανοιχτή θαλάσση λιμενικού σώματο με την τουρκική ακτεωρό, προκειμένου να παραλάβουν του επιβαίνοντε τη Λέμβου με αρνητικά αποτελέσματα. Η Λέμβο με του Αλοδαπούς δεν εισήλθε καθόλου στα ελληνικά χωρικά ύδατα και οι επιβαίνοντε τη περισυνελέγησαν τελικά από έτερη τουρκική ακτεωρό, ενώ η πρώτη είχε ήδη αποχωρήσει από την εν λόγω θαλάσσια περιοχή. Επίση, πρώτε πρωινέ ώρε και πάλι την Παρασκευή, στην ίδια θαλάσσια περιοχή εντό τουρκικών χωρικών υδάτων πλησίων τη οριογραμμή, εντοπίστηκε από έτερο πλοίο ανοιχτή θαλάσση λιμενικού σώματο, λέμβο με ικανό αριθμό αλλοδαπών επιδενόντων. Η ανωτέρω λέμβο προσεγγίστηκε από δύο τουρκικέ ακτιορού, οι οποίε επιχείρησαν να την οθήσουν εντό των ελληνικών χωρικών υδάτων ανεπιτυχώ. Τελικά, οι επιδένοντε τη λέμβου περισυνελέγησαν από τι τουρκικέ ακτιορού, κατόπιν επανελειμμένων οχλήσεων από το πλήρωμα του ΠΑΘ, σημειώνεται ότι σε αυτή την περίπτωση η Λέμβος με τους Αλοδαπούς δεν εισήλθε στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Μήνυμα προς την Τουρκία να σταματήσει τα παιχνίδια με τις μεταναστευτικές ροές στο Αιγαίο έστειλε ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Νότης Μηταράκης. Σήμερα το πρωί η ελληνική εκτοφυλακή ανέφερε πολλαπλά περιστατικά κατά τα οποία η τουρκική εκτοφυλακή και το τουρκικό ναυτικό συνόδευσαν αμφίβολη ποιότητα βάρκε μεταναστών στα σύνορα τη Ευρώπη σε μια προσπάθεια να προκαλέσει κλιμάκωση με την Ελλάδα. Είναι πέραν πάση αμφιβολία ότι αυτοί οι μετανάστε αναχώρησαν από τι τουρκικέ ακτέ και δεδομένου ότι υποβοηθήθηκαν από την Τουρκία δεν διέτρεχαν κίνδυνο, ανέφερε σε δήλωσή του ο κ. Μεταράκη. Παράλληλα, καλεί την Τουρκία σε έντονο ύφο να σταματήσει αυτή την αδιαλόγητη πρόκληση, να επιστρέψει αυτού του μετανάστε με ασφάλεια στην Τουρκία και να συμμορφωθεί με την κοινή δήλωση Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία του 2016 για τη μετανάστευση.